Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί σας, inside, η μέρα μετά το debate. Ένα debate το οποίο καθομολογίαν, είχε και τις καλές του στιγμές, οπωσδήποτε ένα πλαίσιο ασφικτικό το οποίο κατέκριναν και οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί. Να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι όλα ήταν αποτέλεσμα των συνεδριάσεων της διακομματικής. Θα δούμε στη συνέχεια πώς αποτυπώνεται από τα κόμματα η χθεσινή βραδιά, ποιοι θεωρούν ότι κέρδισαν, ποιοι ότι έχασαν πόντους. Είχαμε, όπως είπαμε όμως, και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια, ιδίως το θέμα των υποκλοπών, όπως ετέθη και ίσως είναι και η πρώτη φορά που ακούστηκε από τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί τη λέξη σκάνδαλο, ήταν αυτό που πυροδότησε νέες δηλώσεις και σήμερα. Εχθές, φυσικά, είχαμε και τη δήλωση Ανδρουλάκη σχετικά, ο οποίος ανέφερε ότι στόχος είναι να μπουν στη φυλακή όσοι έχουν τις ευθύνες. Κάτι το οποίο επανέφερε ίσως πιο μετρημένα, αλλά ξεκάθαρα και λίγο νωρίτερα μιλώντας στον Αντένα. Πολύ ψηλά ανέβασε το πήχη για το ζήτημα αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε με νέα ερωτήματα σήμερα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα αφήσω για τη συνέχεια τις αξιολογικές κρίσεις για την παρουσία εκάστου των πολιτικών αρχηγών, γιατί θα έχουμε ούτως ή άλλως ένα εξαιρετικό πάνελ συνομιλητών για να κάνουμε την κουβέντα μαζί τους. Και ελάτε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί σήμερα, πέρα από τις δηλώσεις και την πολιτική αντιπαράθεση. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως και τις εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την Τουρκία, εκεί όπου έχουμε ραγδαία πραγματικά γεγονότα που ανατρέπουν στην πραγματικότητα τη συνθήκη μέχρι τώρα, καθώς επαπειλούμενο ενός ρόζα σκανδάλου, ο Ιντζέ αποσύρθηκε από την κούρσα, ένας άνθρωπος ο οποίος στις προηγούμενες κάλπες είχε καταφέρει να συγκεντρώσει ένα ποσοστό 30% διόλευκα τα φρόντο, τότε βέβαια που ο Ερντογάν σημείωνε πάνω από 50, και σε αυτή την περίπτωση θεωρείται και είναι μια πρώτη εκτίμηση ότι οι ψήφοι του θα πάνε στον Κιλιτζάρογλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχουμε να παρακολουθήσουμε την Κυριακή που έρχεται, 14 Μαΐου, οπότε και θα εξελιχθεί η κάλπη στην Τουρκία, στη γείτονα, κάτι το οποίο θα παρακολουθήσουμε και εδώ στο One με έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές και στις 7 θα είμαστε μαζί και μετά στις 9.30 με τον Τάκη Χατζή. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ελάτε όμως εμείς να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, διότι έχουμε να πούμε πολλά, να παρακολουθήσουμε με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών τώρα των τελευταίων ωρών. Στη συνέχεια θα δούμε και τι έγινε χθες στο debate. Έχουμε σταχυολογήσει κάποιες από τις πιο αξιόλογες στιγμές και δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε με όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βόλο, ο οποίος διαμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι οι επερχόμενες εκλογές στις 21 Μαΐου είναι οι πιο κρίσιμες. Λένε κάποιοι ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Λάθος. Είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών. Γιατί μας βρίσκουν σε ένα σταυροδρόμι επιλογής. Όχι ανάμεσα σε δύο κόμματα που θα κυβερνήσουν για μια τετραετία, αλλά ανάμεσα σε δύο κόσμους που θα καθορίσουν την εθνική πορεία για μια δεκαετία. Είτε συνεχίζοντας στο δρόμο της σιγουριάς και της προόδου, είτε ρισκάροντας νέες περιπέτειες. Λοιπόν, σας το λέγαμε και πριν, θα το έχετε παρακολουθήσει και εσείς, ότι το ζήτημα των υποκλοπών ανέβηκε αρκετά εχθές κατά τη διάρκεια του debate και συνεχίζονται και σήμερα οι δηλώσεις και αντιπαραθέσεις. Ένα pressing τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα, όσο βεβαίως και από τον Νίκο Ανδρουλάκη απέναντι στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για το τι γνώριζε, αν γνώριζε, αφού εχθές είναι και η φορά που εμφατικά δήλωσε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κίνδυνο εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, ελάτε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε νωρίτερα, επίσης ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά από τη Λάρισα. Στη χθεσινή συζήτηση των πολιτικών αρχηγών πιστεύω ότι όλοι καταλάβατε για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης απέφευγε όλα αυτά τα χρόνια να πάει σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση. Χθες αποδείχθηκε ότι μάλλον οι επικοινωνιολόγοι του είχαν δίκιο. Κάτι ήξεραν παραπάνω που του λέγανε να μην πάει ποτέ. 9 μήνες ο κύριος Μητσοτάκης έκρυβε επιμελώς το σκάνδαλο των υποκλοπών και με την πρώτη ζώρικη ερώτηση έπαθε τρικυμία και είπε όσα δεν τολμούσε να πει όλο το προηγούμενο διάστημα, όσα δεν του ξέφευγαν το προηγούμενο καιρό. Για πρώτη φορά λοιπόν παραδέχτηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο, είναι υπαρκτό
το σκάνδαλο των υποκροπών και το παραδέχτηκε δημόσια. Παραδέχτηκε όμως επίσης, και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο, ότι δεν υπήρξε τελικά κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις. Αν όμως δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις, τότε προς τι ο ίδιος επικαλέστηκε εθνικό απόρριτο για να συγκαλύψει την αλήθεια στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής? Λοιπόν, να ακούσουμε και τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη νωρίτερα στον Αντένα, ο οποίος βεβαίως ερωτήθηκε για το ζήτημα και όπως είπε, τα πρόσωπα που παρακολούθησαν εμένα και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να βρεθούν ενώπιον των εγκληματικών και ποινικών τους ευθυνών. Ότι τα πρόσωπα που παρακολούθησαν εμένα, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων που έχουν διαπράξει εγκληματικές πράξεις, πρέπει να βρεθούν ενώπιον των ποινικών τους και εγκληματικών τους ευθυνών. Δηλαδή, προφανέστατα, αν καταδικαστούν, δεν τους στείλουμε διακοπές στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη. Στη φυλακή πρέπει να πάνε. Διότι έχουν δημιουργήσει καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν προσβάλει τη δημοκρατία μας, έχουν υπονομεύσει τους θεσμούς και υπάρχουν και θέματα εθνικής ασφάλειας από τη στιγμή που παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Άρα πιστεύω ότι η δικαιοσύνη περιμένω να κάνει τη δουλειά της σωστά και να μάθουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την νοσηρή υπόθεση. Αναφέρεστε, επαναλαμβάνω, και σε πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως, μα προφανέστατα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι στην ΕΕΠ, δικαστές, επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα, θα μας τα πει δικαιοσύνη. Εγώ δεν προκαταβάλω κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ σιγά σιγά συμπληρώνεται και η ομιγυρία που θα τα κουβεντιάσουμε συνέχεια. Δεν σας αποκαλύψω ακόμα για να πάρουν μία ανάσα. Λέτε, εμείς θα παρακολουθήσουμε και να έχουμε έτσι το πλήρες φάσμα όσων θα κουβεντιάσουμε στην συνέχεια. Χαρακτηριστικά ενσταντανέ και δηλώσεις από το χθεσινό debate των πολιτικών αρχηγών. Έπρεπε να περάσουν 8 χρόνια ώστε το μεγάλο γεγονός κάθε προεκλογικής σύγκρουσης, το debate των πολιτικών αρχηγών, να επαναληφθεί στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. 8 χρόνια ήταν πολλά για να γίνει debate. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο. Πιστεύω ότι οι πολίτες που το παρακολούθησαν θα έβγαλαν κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι προφανώς τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες. Οι πολίτες κατάλαβαν γιατί ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται από την τηλεμαχία όλα αυτά τα χρόνια, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, βγαίνοντας από την τριωρή ασφικτική διαδικασία για πολιτικούς και δημοσιογράφους. Είναι όφελος για τη δημοκρατία. Και ελπίζω να καταλάβανε κάποιοι το λάθος τους που δεν θέλαν να γίνει το 2019 συζήτηση και το λάθος που δεν θέλουν να γίνει και το 2023 μια συζήτηση όπως θα έπρεπε να γίνει για ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της πρωτιάς στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Το debate κατέδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνηση, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Και από την άλλη, υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών προοδευτικός αχταρμάς. Συμφωνούν σε ένα πράγμα μόνο όλοι τους. Ότι δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ο ελληνικός λαός δεν θα τους κάνει το χατήρι. Είχατε πει ότι δεν γνωρίζατε. Η ερώτηση της Ράνιας Τζίμα για τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ ήταν και αυτή που πυροδότησε νέο γύρο σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε τώρα λίγες μέρες πριν τις εκλογές να μας πείτε γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος, γιατί παρακολουθήθηκε ένας πολιτικός αρχηγός που κάθεται στο ένα μέτρο από εσάς. Αν είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί του ζητάει να τον ψηφίσουν σε λίγες μέρες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκεται υπό καθεστώς παρακολούθησης. Κίνδυνο αποτελούσα για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό παρακολούθηθηκα κατά την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών. Και βέβαια αυτό που είπε δεν φτάνει. Ο στόχος μου είναι να πάνε στη φυλακή, να αναλάβουν τις ποινικές τους ευθύνες. Αυτοί που έσαν το παρακράτος. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα. Κάθομαι ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης. Αδιανόητα πράγματα. Τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι ενοχιστρωτής ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν δεν υπήρχε λόγος εθνικού συμφέροντος, γιατί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης επικαλέστηκε το απόρριτο, ρωτά τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, διαμηνύοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μόνο με προοδευτική κυβέρνηση θα λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι του παρακράτους, όπως είπε. Η αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη για την ανάγκη οι υπαίτιοι αυτού του παρακράτους να λογοδοτήσουν είναι εύλογη. Μόνο που είναι εξίσου εύλογο ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ αυτό να γίνει πράξη. Μόνο με προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να γίνει αυτό πράξη στις 22 του Μάη.
Ας αναλάβουμε λοιπόν όλοι μας τις ευθύνες που μας αναλογούν. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά λέει ότι ξέρει το λόγο της παρακολούθησης. Διότι λέει ότι δεν ήταν εθνικός κίνδυνος και να μας πει η ελληνική δικαιοσύνη τώρα γιατί η κυρία Βλάχου υπέγραψε ότι για εθνικούς λόγους έγινε η παρακολούθηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυρία Βλάχου κακώς υπέγραψε. Έχει θωρακιστεί επίσης περαιτέρω με πρόσθετα φίλτρα η δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης και πολιτικών προσώπων και από εκεί και πέρα η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Το στενό κορσέ της διαδικασίας που οι ίδιοι οι πολιτικοί είχαν επιβάλει ήταν και αυτοί που αποφάσισαν να βγάλουν από πάνω τους με την τηλεμαχία να εξελίσσεται σε debate μέσα στο debate. Κύριοι, όλοι να καταθέσουμε τα προγράμματα μας μετά την πρώτη κάλπη, είτε στο Γενικό Λογιστήριο, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 3 μέρες για να τα αξιολογήσουν. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας και ερώτημα του κύριου Μητσοτάκη. Έχουμε υπέρβαση εσόδων από τον υψηλό ΦΠΑ, από την έμεση φορολογία, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι διαρκείς επιθέσεις φιλίας του Αλέξη Τσίπρα στους κύριους Ανδρουλάκη και Κουτσούμπα δεν έμειναν αναπάντητες. Άκουσα σήμερα και από τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Το καταγράφω. Ακούω βεβαίως και από τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέτει προτάσεις προγραμματικές που βλέπω ότι υπάρχουν συγκλήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Τσίπρας συμφωνεί με την άποψή μου για τους διοικητές νοσοκομείου, διότι μόλις τώρα μου έστειλε ένας σύντροφος από τη Σαντορίνη ότι έτσι θα αποφύγει το διοικητή ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ που είχε διορίσει ο ίδιος όταν ήταν η κυβέρνηση στη Σαντορίνη. Θα του έλεγα να σκεφτεί καλύτερα να μην ξύνεται, γιατί ξύνεται πολύ στην κλίτσα του Τσοπάνη όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, απευθυνόμενο στο ΚΚΕ για την προοδευτική κυβέρνησή του Μούφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε δεύτερες κάλπες και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιη και η αναμέτρηση μεταξύ των δύο βασικών μονομάχων. Λοιπόν, ελάτε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και την ανάλυση. Με πολύ χαρά απόψε μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο καθηγητής και πρόεδρος βεβαίως του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, του γνωστού μας ΚΕΠΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιαργκόβα, που είστε κοντά μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και περί οικονομίας. Ο κύριος Κότσιρας επίσης εδώ, υπουργός δικαιοσύνης και ήδη υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Αττική. Καλή επιτυχία. Ο κύριος Ανδρέας Πυρόπουλος, ο γραμματέας από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Ο Νίκος Φελέκης, ο οποίος δεν ξέρω τι θα παρακολουθεί σήμερα ταυτόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά συμμετέχει πάντα. Δεν έχουμε κάτι. Eurovision μπορεί, δεν ξέρω. Θα δούμε βεβαίως και το Σταμάτη Ζαχαρό και σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο κύριος Φάμιλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σταμάτη μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι και σήμερα μακριά, αλλά κοντά μας. Ταυτόχρονα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά σας βάζω ένα γρίφο. Δεν ξέρω αν ξέρει κανείς από το πάνελ τι είναι η Μούφα που είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Την ορολογία, εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να τη μεταφράσουμε. Μία ψευτιά, ένα τίποτα. Όχι, θα μας πας ιστορικά, ετυμολογικά. Τι είναι τελικά? Είναι ένα υδραυλικό εργαλείο. Ένα εξάρτημα, μάλλον, που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί. Α, να το λέει και ο σκηνοθέτης. Συγγνώμη για την έκφραση. Κάτι σαν τσόντα, καταλαβαίνω, σε σωλήνες. Άμα δεν φτάνει, βάζεις λίγο αυτή τη Μούφα και ενώνεις έναν άλλον. Ωραία, ευχαριστούμε. Αυτό και αυτό χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο κύριος Κουτσούμπας που θέλει να φτιάξει. Δεύτερη ή τρίτη φορά ήταν ένα ηχηρό όχι. Λοιπόν, μήπως ξέρει κάποιος από εδώ τι είναι το λαμόγιο? Α, θα το πάμε. Ξέρω έτσι. Εγώ, ναι, είναι ένα μικρό πουλί, νομίζω. Για πες, όχι. Δεν είναι καθόλου μικρό πουλί. Είναι ο ναύτης, χαμηλόβαθμος, που τον βάζει ο καπετάνιος στη θέση του για να παίξουν χαρτιά όταν κάποια στιγμή φεύγει από το τραπέζι. Αυτός που αντικαθιστά τον καπετάνιο. Στη χαρτοπεξία. Πάμε ωραία. Τώρα να ξεκινήσουμε. Ας τα μεταφράσουμε. Έχουμε πολλά λαμόγια, λέω, πολιτικούς. Τι, πώς μας ήρθε τώρα αυτό να το συζητήσουμε? Να τα πω, δεν θα πούμε για το debate. Καλά, τι σχέση έχει τώρα? Παράδειγμα, ο Βελόπουλος. Είναι δυνατόν να βγάζει φωτογραφίες της Παναγίας? Της Παναγίας Γκέι σας και της Παναγίας Ινδιάνας. Υπάρχουν αυτά μέσα στα βιβλία, δεν ξέρω, δεν έχω και παιδί εγώ. Να λέει όλα αυτά τα πράγματα για τις γυναίκες και να λέει αυτός για την Παναγία την Γκέι που έχει τις επιστολές του Ιησού και κακός κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα δεν τον ρώτησε γι' αυτό. Κακός. Δεν είχαν και πολλά περιθώρια βέβαια. Δηλαδή τον αφήνανε να παίζει ένας, να μην χαρακτηρίσω τη λαϊκιστή. Ήταν ο μόνος που έβαλε μίλησε στο ψεκασμένο κοινό κανονικότατα. Το κέρδισε όμως. Λοιπόν. Το κέρδισε βεβαίως. Για να δούμε, για να πάρουμε έτσι λοιπόν, την αποτύπωση των πραγμάτων. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τους πολιτικούς μας και θα επιστρέψω σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω από τον κύριο Κότσιρα. Θα κάνουμε όλοι ένα σχόλιο για το χθεσινό debate για να προχωρήσουμε και παρακάτω, διότι επί της ουσίας είναι αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Λοιπόν, κύριε Κότσιρα. Κοιτάξτε, κυρία Μπάρμπα, νομίζω ότι χθες έγινε, νομίζω, μια σε γενικές γραμμές
Καλή συζήτηση. Εγώ αυτό που είδα και νομίζω ήταν εμφανές ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού εξέπεμπε έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει μια συγκροτημένη κατάσταση για το πού θέλει να πάει τη χώρα, δεν παρελθοντολογεί, δηλαδή πήγε με έναν θετικό λόγο, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα που τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Είδα από την άλλη έναν απομονωμένο Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τις προσκλήσεις τουλάχιστον που έκανε σε σχέση με την ενδεχόμενη προοδευτική διακυβέρνηση που έχει θέσει ως στόχο για την επόμενη μέρα και νομίζω ότι οι πολίτες έβγαλαν τα συμπεράσματά τους όπως τα έχουν βγάλει όλο το προηγούμενο διάστημα γιατί είναι σημαντικό το ότι γίνεται ένας πολιτικός διάλογος βασισμένος σε προγραμματικά σχέδια για το μέλλον αλλά παράλληλα έχουμε και την πολυτέλεια ως πολίτες να το πω ευρύτερα να συγκρίνουμε τον εν ενεργεία Πρωθυπουργό του 2019-2023, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και ό,τι έγινε το 2015-2019. Νομίζω ότι πλέον έχουν τεθεί με αρκετά σαφή τρόπο στον προεκλογικό διάλογο τα δεδομένα που υπάρχουν. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σαφώς οριοθετημένο, συγκροτημένο και συνεκτικό σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία για το πού θέλει να πάει τη χώρα. Εμείς απευθυνόμαστε τον Έλληνα πολίτη με έναν θετικό. Με θετικό λόγο και με θετικό πρόσημο, προκειμένου να διεκδικήσουμε τη θετική ψήφο. Και απ' την άλλη, δυστυχώς, είδαμε έναν απομονωμένο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς πραγματικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και δίχως οι προσκλήσεις του για την προοδευτική διακυβέρνηση που διακηρύσει ως κύρια λύση για την επόμενη μέρα, να πέφτουν στο κενό από τις τοποθετήσεις των άλλων πολιτικών αρχηγών, εξ όσων αντιληφθήκαμε. Οπότε νομίζω ότι βγήκαν συμπεράσματα σημαντικά. Και σε επίπεδο συμβολισμού και σε επίπεδο ουσίας. Και από εκεί και πέρα οι πολίτες με την καθημερινή προσπάθεια που όλοι κάνουμε στο να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, θα αξιολογήσουν και με πολύ σεβασμό θα προσέλθουν και στην κάλπη προκειμένου να δουν πού θέλει να πάει η χώρα, αν θέλει να πάει μπροστά, αν θέλει να προχωρήσει με τα ρυθμιστικά, αν θέλει να υπάρξει μια λύση υπευθυνότητας ή θέλουμε να μπουν σε θολές λύσεις, συγκεκριμένες λύσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα τοποθετεί και ο κύριος Φάμελος, τον βλέπω, έρχεται μπαίνει. Πάμε στον κύριο Σπυρόπουλο όμως, διότι με κάποιο τρόπο και με το ζήτημα των υποκλοπών έρχεται εμφατικά μπροστά. Ήταν και η πρώτη φορά που συμμετείχε σε debate ο αρχηγός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκτοξεύτηκε το ενδιαφέρον. Για να σας ακούσουμε, κύριε Σπυρόπουλο. Ναι, έγινε ένας διάλογος, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πολύ πιο ενδιαφέρον με τις παρεμβάσεις περισσότερες και των δημοσιογράφων, αλλά και ενδεχομένες απαντήσεις. Τελικά όμως, ποιες συμφώνησαν σε αυτό το πλαίσιο? Ήταν μια διακομματική επιτροπή που κατέληξαν πάλι τα πράγματα εκεί, όλοι κουβέντα, μπήκαν μέσα με μια διάθεση να πούνε περισσότερα. Ας ελπίσουμε στο μέλλον να αλλάξει αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να αποτυπώσει στις γρήγορες παρεμβάσεις τις βασικές πτυχές των πολιτικών προτεραιοτήτων της παράταξης όσον αφορά και το ζήτημα του κράτους, δηλαδή την ασφάλεια που δεν παρέχει στους πολίτες με τραγικό αποτέλεσμα το δυστύχημα στα Τέμπη, χάσαμε 57 συνανθρώπους μας και πώς λειτουργήσαν τα προηγούμενα 8,5 χρόνια δύο κυβερνήσεις, το πώς θα πρέπει να υπάρξει μια αξιοκρατία και μια διαφάνεια στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΜ, μέσω Διάβγειας, αλλά και με μια νέα πρόταση που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο όσον αφορά το πώς θα διορίζονται οι διοικητές, αλλά και οι πρόεδροι και στα νοσοκομεία, αλλά και στις κορυφαίες θέσεις στο δημόσιο τομέα, στους οργανισμούς, στους μεγάλους οργανισμούς. Δεν σας άκουσα. Αυτό είναι μια παλιά πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την έχει εφαρμόσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, είναι με διεθνή διαγωνισμό. Ναι, ξέρω τι είναι. Με συγκεκριμένα είπατε ότι είναι κίνητρα. Κάτι καινούριο. Σας επαναλαμβάνω ότι το έχει εφαρμόσει ο κ. Παπανδρέου. Ναι, έγινε μια εφαρμογή πρώτη φορά το 2009. Θα γίνει με καλύτερο τρόπο. Στο τέλος υπουργό σας, στην επόμενη κυβέρνηση. Και θα γίνει με καλύτερο τρόπο, κύριε Ζαχαρέ, για να μην βιώσουμε κάτι καινούριο, τα γαλάζια παιδιά. Όχι, όχι. Είναι επικαιροποιημένη η πρόταση. Είναι με καινούρια δεδομένα. Είναι με κίνητρα και οικονομικά για να έρθουν οι καλύτεροι στον κάθε τομέα για να εξοπλίσουν τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και τους οργανισμούς. Για να γλιτώσουμε, κύριε Ζαχαρέ, τις τραγωδίες
των τεμπών. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό μάλιστα που λέτε είναι σοβαρό. Οργανισμούς του Υπουργείου Μεταφορών υπήρχαν γαλάζια παιδιά και ρουσφέτια. Λοιπόν, να απαντηθώ σε αυτά. Πόσα λέτε ότι πρέπει να παίρνει ένας γιατρός, ας πούμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να προλάβουμε, να πούμε βεβαίως ότι σήμερα, επειδή ετέθη το ζήτημα των τεμπών, έχουμε σε κάθε περίπτωση και την εξέλιξη ότι βρέθηκαν ενώπιον του εφέτη ανακριτή και ο πρώην διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ και άλλα στελέχη του οργανισμού, ιδίω για το ζήτημα τη τοποθέτηση του σταθμάρχη εκεί. Θα ολοκληρώσετε. Να δούμε και τον κύριο Φάμελο, να παρακαλέσω τους συναδέλφους, ο οποίος είναι εδώ, πρώην αναπληρωτής υπουργός, ευχαριστώ πολύ, και ήδη υποψηφίος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκη. Τον έχουμε εδώ κοντά μας στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω ο κύριος Σπυρόπουλος για να πάμε και εσάς, κύριε Φάμελε. Ελάτε. Να μου απαντήσει κιόλας, Μάιρα. Ναι, σε παρακαλώ, με το μάτι μου για να προλάβουμε, μην το προκολούμε. Έλα, πάμε. Παρακαλώ τον κύριο Σπυρόπουλο. Το ερώτημα, το ακούσατε, πάμε. Το σημαντικό, το οποίο. Ένα είναι το κράτος. Το δεύτερο είναι. Για μας το κοινωνικό κράτος, όσον αφορά την υγεία και την παιδεία. Ναι. Τις βασικές προτεραιότητες που εμείς έχουμε όσον αφορά το πρόγραμμα διακυβέρνησης της επόμενης μέρας. Γιατί συζητάμε διαρκώς το πώς θα σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση, το ποιο πρόσωπα θα είναι. Να μην ξέρει ο κόσμος. Τα επίδικα. Και φυσικά, άμα βρείτε στα επίδικα και τα χαλάσετε στα πρόσωπα, τι να το κάνει και ο πολίτης που θα ψηφίσει. Κυρία Μπαρμπά, τα βασικά τα οποία ο πολίτης θέλει από εμάς, ναι, το πολιτικό σύστημα, είναι να συμφωνήσουμε σε πολιτικές. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει ξανά για τη νέα γενιά. Εξαγγέλει επιδόματα τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές, όταν δεν έχει ασχοληθεί καθόλου 4 χρόνια με τη νέα γενιά. Λοιπόν. Όταν εδώ και 1,5 χρόνο του λέμε ασχολήσουμε το πιο σημαντικό ζήτημα που αφορά όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, που είναι τα τεράστια ενίκια στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λοιπόν, θα πάτε λίγο Κότσιρας γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε μία πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Φάμελο, σας παρακαλώ, για να επιστρέψουμε να προλάβουμε να συζητήσουμε όλοι και όλοι μαζί. Ελάτε, κύριε Φάμελε. Καταρχάς, ένα σχόλιο και επειδή ακούσατε την κουβέντα από την αρχή, βεβαίως, για όσα υπόθηκαν και χθες στο debate συνεχίζονται και σήμερα. Και το θέμα των υποκλοπών στο επίκεντρο, όχι μόνο, για να πάρουμε μία πρώτη δική σας τοποθέτηση. Είναι γεγονός ότι το θέμα των υποκλοπών πλέον από χθες έχει ξαναμπεί πολύ έντονα στην πολιτική ατζέντα και με τις πολύ μεγάλες αποκαλύψεις που γίνανε, αλλά και με την προσπάθεια που έκανε σήμερα ο κ. Σκέρτσος να δικαιολογήσει την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά εγώ θέλω να πω πρώτα για τη συνάντηση, για τη συζήτηση, μια και αυτή είναι η ερώτησή σας. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Έδειξε ότι χρειάζεται να γίνεται με πιο ελεύθερο διάλογο. Αυτό μπήκε από όλες τις μεριές. Μου κάνει εντύπωση ότι μπαίνει και από τη μεριά των δημοσιογράφων και από τη μεριά των κομμάτων. Αποδεικνύεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης κακώς δεν έχει επιλέξει να κάνει μια συζήτηση με τον Αλέξη τον Τσίπρα και την αποφεύγει και στη Βουλή, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, την απέφευγε. Γενικώς νομίζω ότι βγήκανε και κάποια πράγματα στα περιορισμένα όρια, στα σχετικά αφυδατωμένα όρια που έχει αυτή η συζήτηση έτσι όπως οργανώνεται. Τα ξεχωρίσατε. Νομίζω ότι το είπατε και εσείς, το θέμα των υποκλοπών ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Μητσοτάκης για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο. Αλλά επίσης, εγώ θέλω να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντικό η δημόσια παραδοχή του ότι δεν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τον κύριο Ανδρουλάκη. Το οποίο βέβαια το ξέραμε σχεδόν όλοι και όλες, αλλά δεν το είχε πει κανένας μέχρι τώρα. Ξέρετε, αυτό δημιουργεί, κύριε Παρμπέρα, πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό και δημοκρατικό ζήτημα. Εφόσον ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει πάνω του οποιαδήποτε σκιά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τότε προκύπτουν δύο πολύ μεγάλες παραβιάσεις. Μία είναι της κυρίας Βλάχου, της εισαγγελέως, η οποία και κακώς θεωρώ ότι παραμένει στη θέση της και εξακολουθεί πιθανά με λανθασμένα κριτήρια ή με άλλες προτεραιότητες να λειτουργεί ως εισαγγελέα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και γενικά η Νέα Δημοκρατία με πρόσχημα τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν συμμετείχαν στα ζητήματα της συζήτησης που είχαμε ανοίξει στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ναι, και στην Εξεταστική. Εδώ τώρα έχουν προκύψει σοβαρότατα ζητήματα. Εφόσον δεν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, γιατί χρησιμοποιεί τη δικαιολογία αυτή, τη χρησιμοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης για να βάλει, αν θέλετε, περιορισμούς απορρίτου στη συζήτηση. Μπορώ να σας απαντήσω απευθείας, γιατί δεν χρειάζεται ρητορική ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης υλοποιεί ένα σχέδιο έτσι ώστε το ζήτημα των υποκλοπών, το μεγάλο πολιτικό και δημοκρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, να μείνει κρυφό μέχρι τις εκλογές. Και αυτό είναι τραγικό ζήτημα. Είναι τραγικό για την ελληνική δημοκρατία. Δεν φτάνει που έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη. Η πρόσφατη απόφαση, η εισήγηση της Επιτροπής Πέγκα του Βρυκνοβουλίου αποδεικνύει όλα όσα η αντιπολίτευση καταμαρτυρεί στον κύριο Μητσοτάκη για τα σοβαρότητα ζητήματα παραβιάσεων. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό δημοκρατικό ζήτημα και έλλειμμα. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε μία συγκάλυψη αυτή τη στιγμή του προβλήματος, μία καθυστέρηση και ένας περιορισμός της δημοκρατίας ακόμα και στην διερεύνηση του σκανδάλου. Και πρέπει να σας πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει αποδείξει μέχρι στιγμή στην ελληνική κοινωνία ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις. Έχουν περάσει 9 μήνες.
Πού βρίσκεται τελικά αυτό το πόρισμα? Πότε θα ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες? Λοιπόν, γιατί για υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Έχουμε εδώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι τραγικό ότι υπάρχει αυτό. Και να κάνετε και διάλογο. Ο κύριος Κότσερας, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι. Για ίδιο θέμα, που είναι διερεύνηση της εξαγωγής του Predator σε άλλες χώρες, υπήρξε μια ΕΔΕ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μαθαίνουμε από δημοσίευμα προχτές ότι σε αυτή την ΕΔΕ δεν έχει κληθεί ο κύριος Μυρλής να καταθέσει. Σας θυμίζω, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπέγραψε την εξαγωγή του Predator, λοιπόν, έχουμε γίνει και εξαγωγής κακόβουλου λογισμικού και επίσης είναι τώρα στη θέση του υπευθύνου της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τον υπεύθυνο εξαγωγής του Predator. Τον έχουμε στη θέση υπευθύνου πολιτικής διαδικασίας Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, της εκλογικής. Μισό λεπτό, να απαντήσει, κύριε Κότσερα, το διατυπώσατε. Και πρέπει να σας πω, κύριε Μπάρμπα, ότι και η ΕΔΕ αυτή είναι θαμένη. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Φάμελε, έχετε πει πολύ σοβαρά πράγματα και πρέπει να απαντήσει. Κουλώνει σκάνδαλα για να τα βγάλει. Κύριε Φάμελε, ελάτε για να κάνετε και διάλογο και πρέπει να μιλήσουν όλοι. Ελάτε, κύριε Κότσερα, παρακαλώ. Εγώ το ρεπορτάζ είπα. Είναι η πραγματικότητα. Και δημοσιογράφος, λοιπόν. Ελάτε, κύριε Κώστη. Άκουσα με πολύ σεβασμό τι είπε ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Σπυρόπουλος. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των επισυνδέσεων, ανέφερε και βγήκε μπροστά και ανέλαβε τις ευθύνες που υπήρχαν με την αποπομπή των συγκεκριμένων προσώπων. Έφερε. Δεν πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή. Κύριε Φάμελε, αν θέλετε να κάνουμε. Ότι ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης. Αν θέλετε να κάνουμε τέτοιου διάλογο, μπορούμε να τον κάνουμε πολύ εύκολα, νομίζω δεν έχει αντικείμενο. Εγώ σα άκουσα και του δύο. Κοιτάξτε, πήρε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να πάρει. Δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία. Να ακουστεί όμως, κύριε Φάμελε, τώρα. Αν θέλετε να κάνουμε τέτοιου διάλογο, νομίζω. Μην χάσουμε χρόνο έτσι, δεν κάνουμε τη διαχείριση τη κουβέντα. Ελάτε, σα παρακαλώ. Ελάτε. Κάτι πολύ χοντρό για τη δικαιοσύνη, δεν σα διέκοψα. Αν θέλετε να το πάμε από εκεί, να το ξεκινήσουμε. Θα απαντήσετε, κύριε Κότσερα. Λοιπόν, εφόσον θέλουμε να το πάμε. Από κάτι σοβαρό που είπε ο κύριος Φάμελος, το οποίο θεωρώ εξόχως αντιθεσμικό, όταν θέτει αμφιβολία για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και αν η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της και σε ποιους χρόνους εξετάζει και θα μας το υποδείξει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτό δεν είναι καμία θεσμική συμπεριφορά. Δεν έχει καμία σχέση με το κράτος δικαίου που υποτίθεται ευαγγελίζεστε. Υπάρχει λοιπόν το θέμα. Δεν μπορώ εγώ να αξιολογήσω το χρόνο τον οποίο η δικαιοσύνη χρειάζεται για να ερευνήσει. Υπήρξε παραβίαση του συντάγματος. Δεν πρέπει η δικαιοσύνη. Κύριε Φάμελε, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η δικαιοσύνη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η δικαιοσύνη. Θέλω η δικαιοσύνη. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Συμφωνώ πολύ. Θεωρώ ότι το σεβόμαστε όλοι. Θεωρώ ότι το σεβόμαστε όλοι. Και πρέπει να την αφήσουμε. Η Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή που ήταν στα χέρια σα. Κύριε Σπυρόπουλε, η Εξεταστική Πλειοψηφία τι έγινε. Δεν έγινε, κύριε Κότσερα. Δεν έγινε. Γίνανε, κύριε Σπυρόπουλε, οι διαδικασίε που έπρεπε να γίνουν. Κρυφτήκατε. Μισό λεπτό. Αυτό τώρα είναι μια διπλή επίθεση. Δεν μπορεί να απαντήσει και αυτός ένας άνθρωπος είναι. Να απαντάει και αυτός. Ελάτε. Αν νομίζετε, κύριε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε κάτι, νομίζω ότι είστε. Νομίζω ότι είναι τα εύλογα ερωτήματα και από τους δύο που θα απαντήσουμε με μία ψυχραιμία. Έγινε από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό ότι ήταν θεσμικά δυνατό σε κοινοβουλευτικό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εχθές, κύριε Κότσερα, είπε, έκανε λόγο για σκάνδαλο ο κ. Μητσοτάκης και είναι και η πρώτη φορά που το λέει. Ήρθε ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο. Αναγνωρίστηκαν οι θεσμικές ατέλειες που υπήρχε. Που υπήρχαν στο θέμα τη μεγάλη ισορροπία. Να μαθαίνει μετά από τρία χρόνια ο παρακολουθούμενο τι έγινε. Δεν διάλογο έτσι τώρα. Εσείς αυτό το είναι καθαρό θεσμικό πλαίσιο. Αυτό από τρία χρόνια το αλλάξατε εσείς. Το αλλάξατε εσείς. Από το 80 ήταν. Κύριε Φάμελε, από το 80 ήταν. Από το 80 ήταν. Όχι μετά από τρία χρόνια. Και είχε ατέλειες. Γιατί μετά από τρία χρόνια θα μάθουμε για τι παρακολουθήσει. Το θέμα το συγκεκριμένο δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση που ανάγεται σε πολιτικό θέμα και είναι ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Το θέμα των επισυνδέσεων αφορά την εθνική ασφάλεια. Πρέπει να διαφυλάσσουμε την αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικότητας, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να το τηρούμε. Ναι. Και παραλλήλως όμως να διασφαλίζουμε ότι η ΕΕΠ και οι άλλες αρχές που προβλέπει κάνουν ο νόμος. Ωραία. Εδώ πάντως έγινε λάθος. Το είπαμε. Κινδυνεύουμε, κυρία Μπάρμπα, να καταργηθεί η ΕΕΠ, ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αντικείμενο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο αφορά τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, να ρώτησα όμως τον κύριο Σπυρόπουλο για να μεταβώ και στους άλλους παρακαλώ καλεσμένους. Ένα θεσμικό πλαίσιο που είχε ατέλειες, το αλλάξατε. Δεν το αλλάξατε. Εμείς κάναμε την αυτοκριτική και είπαμε, υπάρχει ένα θέμα θεσμικών προβλημάτων. Ναι, αλλά έχετε αφήσει κενά, δεν έχετε απαντήσει και στον Ανδρουλάκη, γιατί τελικά παρακολουθεί το. Και το θέμα λοιπόν, που αξιολογεί η δικαιοσύνη. Εάν δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, να το πείτε στον ελληνικό λαό να το γνωρίζει και είναι μια θέση την οποία θα την ακούσω. Διαφωνώ κάθετα μαζί. Είναι ξεκάθαρο. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Σπυρόπουλο για να πάρουμε το δημοσιογραφικό σχόλιο. Σας παρακαλώ, διευκολύνετε με. Αφήστε να εννοηθεί ότι καθυστερεί. Να δυναμώσουμε λίγο το σταμάτησα χαρό γιατί δεν ακούγεται. Λοιπόν, να ρωτήσω τον κύριο Σπυρόπουλο να βάλουμε την παράμετρο. Μίλησε για φυλακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι στόχος είναι να μπουν φυλακοί αυτοί οι οποίοι ευθύνονται. Αυτό βεβαίως έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ η συζήτηση.
Πώς ακριβώς το εννοεί, πέρα από το προφανές, τι έχει λοιπόν κατά νου, τι έχετε κατά νου ως Πασόκ? Τι να μπουν φυλακή? Αυτό είναι το ερώτημα, Νικό μου. Ευχαριστώ για τη μετάφραση. Οι συνάδελφοι, γιατί δεν το ρωτήσατε? Ωραία, για να απαντήσει ο κ. Σπυρόπουλος. Αυτή που μπορεί να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη είναι ότι έχουν ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κύριε Φελέκη. Και πολιτικά πρόσωπα δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι θα αποδειχθούν από τη δικαιοσύνη ότι έχουν ευθύνες. Ναι, σας λέω και πολιτικά πρόσωπα. Ότι δηλαδή δεν εφάρμοσαν τον νόμο. Ο Πρωθυπουργός. Ότι πολιτικά χρησιμοποίησαν πρόσωπα την ΕΕΠ ή άλλα παράνομα λογισμικά για να παρακολουθήσουν, ενδεχομένως να εκβιάσουν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και όλους αυτούς, για όλους αυτούς που μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και να δούμε πώς λειτουργήσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το πόρισμα της ΠΕΓΚΑ αποδεικνύει το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο συνέβη και το παρακράτος που είχε στηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και επίσης αποκαλύπτει ότι την επόμενη μέρα, ναι, αντί ο κ. Μητσοτάκης, όπως υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό, να οδηγήσει στο να μάθουμε την αλήθεια στο τι πραγματικά έγινε σε αυτήν την ιστορία, επέλεξε τη συσκότηση, επέλεξε τη συγκάλυψη και επέλεξε να προστατεύσει. Άρα παρενέβη στη δικαιοσύνη, κύριε Σπυρόπουλε. Τον ανιψιό του, τους επιχειρηματίες και όλο αυτό το οποίο έχει στηθεί. Άρα λέτε ότι παρενέβη στη δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης? Δεν μιλάω για τη δικαιοσύνη. Υπήρχε εξεταστική επιτροπή. Όχι, πώς έκανε συγκάλυψη, Θα σας εξηγήσω πώς. Πρώτο βήμα, η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Με απόφαση κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν κλήθηκαν ουσιώδη μάρτυρες όπως ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Λαβράνος, ο κύριος Μπίτζιος και άλλα πρόσωπα που έχουν παράνομο βλέπετε όλο σε αυτό. Και στη λειτουργία της ΕΕΠ και στη λειτουργία του Predator και του παράνομου λογισμικού. Δεύτερο. Ναι, στη δικαιοσύνη πώς παρενέβη, κύριε Σπυρόπουλε? Δεν μίλησε για τη δικαιοσύνη. Μιλάω νομίζω καλά ελληνικά. Για την εξωτερική μιλάω. Όχι, τουλάχιστον δεν ακούω εγώ, γιατί είμαι μακριά και προσπαθώ να συνεννοηθώ. Δεύτερο. Είπατε ότι είπε ότι εννοεί για την εξεταστική. Πάμε παρακάτω. Την αλήθεια θα τη μαθαίνουμε από τη Βουλή ή από τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Άλλαξε τον νόμο και έστειλε σε μια τριετία πίσω τον κάθε ενδιαφερόμενο πιθανό θύμα παρακολούθησης για να μάθει για ποιους λόγους παρακολουθήθηκε. Και αλήθεια θέλω να σας ρωτήσω, εσάς που είδατε χθες το debate, είπε ο Πρωθυπουργός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι εθνικός κίνδυνος. Πέρα του δεν χρειαζόμασταν τον Πρωθυπουργό για να το καταλάβουμε αυτό. Πού το ξέρει? Ξέρει το φάκελο? Την εκτίμησή του, υποθέτω, εκφράζει. Ξέρει το φάκελο? Αυτός δεν έβγαλε πόρισμα πάντως. Δεν είχε ιδέα για την παρακολούθηση. Υποθέτω. Δεν ξέρει για το φάκελο παρακολούθησης και, εν πάση περιπτώσει, καλύπτεται το απόρριτο που η ίδια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διατήρησε. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, ξέρετε τον Νίκο Φελέκη, παρακαλώ, για να αλλάξουμε κεφάλαιο. Υπήρχανε. Να κάνουμε και εμείς ένα σχόλιο για το debate, Μάιρα, όμως δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά λοιπόν. Δημοσιογράφοι, αυτά λοιπόν. Στα μάτια μου δεν ακούγεται καθαρά. Λοιπόν, πάμε. Στον Νίκο Φελέκη, έρχομαι, κύριε Φάμε. Είναι εύλογα τα ερωτήματα τα οποία έθεσε ο κύριος Σπυρόπουλος. Εγώ με χαρά βλέπω ότι φύγαμε από αυτό που είχε και το είπε νομίζω σήμερα νόμιμες επισυνδέσεις. Ναι. Ο κύριος Πρωθυπουργός το αποκάλεσε σκάνδαλο υποκλοπών. Ανέλαβε την ευθύνη. Είπε ότι ο Ανδρουλάκης σαφώς και δεν είναι κίνδυνος. Απ' την άλλη όμως προκύπτει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ότι θα πρέπει κάποιοι να πάνε φυλακή και επειδή τον άκουσα, δεν μου είπε ο κύριος Σπυρόπουλος αν σε αυτούς περιλαμβάνει τον Πρωθυπουργός, αν είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Άκουσα όμως σήμερα το βράδυ τον κύριο Ανδρουλάκη, ενδεχομένως δεν το άκουσε ο κύριος Σπυρόπουλος γιατί ερχόταν προς τα εδώ, ότι βεβαίως είναι αυτονόητο ότι αναφέρομαι στα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε τώρα επί των άλλων θυμάτων. Ενδεχομένως το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έρχεται μετά από τόσους μήνες και είχε χαθεί, να αποτελεί μία βάση πολιτική για να διαχωριστεί πλήρως το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά και από αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης, ότι θα πρέπει να πάει φυλακή ενδεχομένως και ο Πρωθυπουργός, εφόσον αποδειχθεί ότι έχει ποινικές ευθύνες, νομίζω δεν μπορεί να φτιαχτεί μια κυβέρνηση όπου ένας εγκαλεί τον άλλον για ποινικές ευθύνες και για φυλακές. Καταρχάς. Ναι. Καταρχήν. Γιατί μετά. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι είδα ο Τσίπρας ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ανδρουλάκη για αυτό το θέμα. Είναι όμως αυτό το θέμα ικανό να φτιάξει μια κυβέρνηση συνεργασίας? Δεν νομίζω. Λοιπόν. Είδα επίσης τον κύριο Κουτσούμπα για πρώτη φορά
ενδεχομένως κάτω από την πίεση και τις βάσεις του. Θυμάστε το παλιό πλαστήρα στη Παπάγος. Και λέει, δεν λέμε εμείς ότι είναι ίδιοι, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, παρόλα όσα λέγονται, ότι έφαγε πόρτα ο Τσίπρας, εγώ είδα ότι και ο Κουτσούμπας, όχι βέβαια ότι το ΚΚΕ θα πάει ποτέ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί είδα ο Τσίπρας το έπιασε και λέει, είναι ευχάριστο αυτό. Και σήμερα, σε δηλώσεις που έκανε, έβγαλε απ' έξω το Βαρουφάκη, που ήταν το μεγάλο κατ' εμέ λάθος του Τσίπρα. Γιατί ότι τον έβαλε ή τον έβγαλε, ήταν το λάθος. Τον έβγαλε τώρα. Ποιο ήταν το λάθος. Λέει για το Πασό και για το ΚΚΕ. Μάλιστα. Προοδευτική κυβέρνηση. Κατά τα άλλα. Δεν τον, είχε μάθει καλά το Βαρουφάκη. 8 μήνες στο Υπουργείο. Ήταν κατ' εμέ τότε. Απέριφανε να μάθει τώρα. Λοιπόν, 30 δεύτερο ο κύριο Φάμελο. Για να αλλάξουμε κεφάλαιο, έχουμε τον κύριο Λιαρκόβα για να αλλάξουμε το θέμα τη οικονομία εδώ. Τα πολιτικά συμπεράσματα. Δεν ακούω στα μάτια μου τι λέτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο κύριο Φάμελο. Την Τετάρτη είμαστε με το Πασόκ και το Μέρα. Και Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή είμαστε με το Πασόκ και το ΚΚΕ. Νομίζω ότι δεν στέλνει μηνύματα σταθερότητα στον Έλληνα πολίτη που θα πάει να ψηφίσει. Λοιπόν, απαντήστε συνολικά, κύριε Φάμελο. Μέρα, μετά τον παίρνουμε πίσω. Κύριε μετά εμφανίζεται ο Τσακαλώτος, τον παίρνουμε πίσω. Μετά πάμε στο ΚΚΕ για ανοχή, το παίρνουμε πίσω. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι μια υπεύθυνη στάση. Όχι, ούτε όχι. Έχει σταθερότητα για τη χώρα. Κύριε Κότσερα, πράγματι θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται η χώρα σταθερότητα και σοβαρότητα. Και δεν αποτελεί στοιχείο σοβαρότητα και σταθερότητα να παρακολουθείτε για ένα χρόνο αρχηγό των όπλων δυνάμεων και να μην έχει ακουστεί ακόμα τίποτα. Είναι ντροπή για τη χώρα μας και με ένα δίστροπο γείτονα να έχουμε ένα τέτοιο ανοιχτό θέμα εθνικής ασφάλειας. Τι θέλετε, να βγει να πει για το φλόρο ότι δεν είναι κίνδυνος εθνικής ασφάλειας. Γιατί χρειάζομαι και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες χρειαζόμαστε να μάθουμε για το θέμα της παρακολούθησης και του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Φλόρου. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκη χθες το βράδυ έγινε μια τοποθέτηση. Όμως ο κύριος Κότσιρας, σας παρακαλώ πολύ, ο κύριος Κότσιρας έβαλε και ένα ζήτημα θεσμικού πλαισίου. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξής. Ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρενέβη για να κουκουλώσει το σκάνδαλο. Πρώτον, παρενέβη με τροπολογία πικραμένου τσιάρα και απαγόρευσε σε αυτούς που παρακολουθούνται να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία όπως ίσχυε μέχρι την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι, είπε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι παλιά ρυθμίση η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και υπήρχε δυνατότητα ο παρακολουθούμενος αδίκως να ενημερωθεί ή μετά την ολοκλήρωση χωρίς να υπάρχει κανένα κατηγορία. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα. Διότι η κυβέρνηση περιόρισε τη διαφάνεια και την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορία που είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και επίσης, ο Πρωθυπουργός πήρε και την ΕΕ. Σας παρακαλώ, κύριε Κότσερ, τώρα θα τα ακούσετε. Γιατί είπατε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης η κυβέρνηση πήρε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕ την πρώτη σχεδόν μέρα που πήγε στο Μαξίμου, διόρισε τον κύριο Κοντολέοντα και έκανε τροπολογία για να μην έχει πτυχίο. Ακαδημαϊκού επίπεδου, για να βάλει το δικό του άνθρωπο. Αυτά τα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Και την τροπολογία και την ευθύνη της ΕΕΠ και την διορισμό λοιπόν, του Κοντολέου. Επειδή πρέπει να πάρω διάλειμμα και να αλλάξουμε κεφάλαιο, κλείστε το. Για να περιορίσετε τη διαφάνεια και να βάλετε την ΕΕΠ μέσα στο Μαξίμου. Και έρχεται τώρα το Ευρωκοινοβούλιο και λέει ότι κακώς η ΕΕΠ είναι στο Μαξίμου. Κακώς είναι συνδεμένη με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί το σκάνδαλο τώρα συνδέεται με τον Μαξίμου. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Λοιπόν, θέλω άρα, μία γραμμή, ελάτε σας παρακαλώ. Άρα, πράγματι, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες, απαιτούν απαντήσεις. Και πράγματι, δικαιοσύνη πρέπει να στείλει φάκελο. Ωραία, και αν στο φάκελο υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που όλα συνδέονται με το πολιτικό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Τι να γίνει. Πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες προβλέψεις του Συντάγματος. Το Σύνταγμα μας τα λέει όλα αυτά. Δεν τα λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς για το θέμα φυλακή τι λέτε. Το λέτε και εσείς, το λένε όλοι οι πολίτες. Σωστά είναι όλα αυτά. Να ολοκληρωθεί γρήγορα η έρευνα του δικαιοσύνη. Πριν τις εκλογές. Ναι. Να ξανακουβεντιάζουμε για τις υποκλοπές. Είναι σε βάρος, νομίζω, του κόμματός σας. Το πρόβλημα είναι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό δεν απασχολεί. Απασχολεί η οικονομία. Απασχολεί η ακρίβεια. Για να πάμε λοιπόν. Ελάτε όμως, όχι, όχι, κύριε Φάμελε, όχι. Θα πάμε μετά και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Λιαρκόβα. Λοιπόν, με την οικονομία. Πάμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο περιορισμός της δημοκρατίας είναι για να φτωχοποιείται ο κόσμος. Όταν υπάρχουν παρακολουθήσεις. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Φάμελε, μονοπολείτε τώρα. Πρέπει να συμφωνούμε ότι είναι συνδεδεμένο με την οικονομία, με τα υπερκέρδη, με το πάρτι, με τα κάρτα. Μην τα μπερδεύουμε όλα και να μπορέσετε να ακουστείτε. Λοιπόν, κύριε Κότσιρα, μία γραμμή, ο Σταμάτης Αχαρός, μία γραμμή για να πάμε στην οικονομία. Ελάτε. Όταν θέλει να πάρει τη δημόσια περιουσία. Ωραία, την είπατε την γραμμή. Ελάτε, κύριε Κότσιρα. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και οφείλουμε να τη σεβόμαστε όλοι.
και να λέμε αν αποφασίσει σε 3 μήνες ή 6 μήνες ή 9 μήνες. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υποτίθεται. Δεν μπορούμε να ανησυχούμε γιατί αργιά 9 κύριε, μήνες. Φάμελε, έχετε σεβασμό στο δικαίωμα. Γιατί φτάσατε σε εκλογές. Ή μήπως επειδή απόλυτο έχετε σεβασμό και η ανάγκη να είναι δύο καταδικασμένα στελέχη. Και αποτελεσματική δεν θέλουμε να είναι δικαιοσύνη. Το βλέπετε. Επειδή πρέπει να είναι ισχυρή. Δεν μπορούμε τη δικαιοσύνη. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα και ανοίγουμε αμέσως μετά το φάκελο οικονομία. Κύριε Κότσερα, είστε υπουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Δεν ανησυχείτε για την καθυστέρηση. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Δεν ανησυχείτε για την καθυστέρηση. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει ο ένα, λέει ο υπουργό. Μεγάλη καθυστέρηση, λέει ο άλλο. Κύριε, διάλειμμα, παρακαλώ πολύ. Πρέπει να περάσω σε διάλειμμα. Έχει δικαιοσύνη, όχι. Ελάτε, παρακαλώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Επιστρέφουμε με το θέμα οικονομία. Καμία εμπιστοσύνη μετά από αυτό το σκάνδαλο. Δεν έχει από την ελληνική δικαιοσύνη. Καμία εμπιστοσύνη. Ελάτε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια πάρα πολύ ζωηρή συζήτηση. Συνεχίζουμε. Θα ανοίξουμε όμως το φάκελο οικονομία σε κάθε περίπτωση. Αυτό που ξέρουμε ότι απασχολεί κάθε πολίτη εκεί έξω και είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά του. Θα πάμε στον καθηγητή Λιαργκόβα και πρόεδρο του ΚΕΠΕ, βεβαίως, ο οποίος είναι μαζί μας και άκουσε υπομονετικά και όλο το πρώτο κομμάτι της αντιπαράθεσης για τις υποκλοπές. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Λιαργκόβα, ο λόγος σε εσάς. Αγγίχτηκε και το θέμα οικονομία εχθές. Ήταν η πρώτη θεματική από την οποία πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Βεβαίως μετά δόθηκε έμφαση αλλού. Εσείς φαντάζομαι ότι έχετε πλήρη γνώση και των προγραμμάτων όπως προτείνονται, του πλαισίου του δημοσιονομικού και του οικονομικού, στο οποίο θα κινηθούμε την επόμενη μέρα. Να σας ακούσουμε, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα και από το debate αλλά και από τη συζήτηση εδώ είναι ότι η οικονομία θέλει σταθερότητα. Δηλαδή, την επόμενη των εκλογών πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή, δεν ξέρω πώς θα είναι, συνεργασίες ή αυτοδύναμη, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι πολιτικό θέμα, αλλά σαν οικονομολόγος αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι μια σταθερότητα και αξιοπιστία στην οικονομία. Λοιπόν, γιατί αυτό? Γιατί το τελευταίο διάστημα, μετά από πολλά προβλήματα και πόνο και αίμα και δάκρυα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, η οικονομία φαίνεται να βρίσκεται σε έναν ενάρετο κύκλο. Να μπαίνει σε έναν ενάρετο κύκλο. Δηλαδή, αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται περισσότερο από ό,τι αυξάνεται στην Ευρωζώνη, αυξάνονται οι επενδύσεις, για πρώτη φορά έχουμε ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων, αυξάνονται οι εξαγωγές, μειώνεται το χρέος. Και βάζω πολλούς αστερίσκους σε αυτά που λέω, γιατί αντιλαμβάνομαι υπάρχουν και αντίλογοι σχετικά με ποιοτικά στοιχεία όσον αφορά αυτά τα δεδομένα. Αλλά υπάρχει μια σειρά από θετικούς δείκτες, θετικές εξελίξεις που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μπαίνει η οικονομία σε ένα ενάρετο κύκλο και από ό,τι φαίνεται οι εκτιμήσεις που κάνουμε και εμείς στο ΚΕΠΕ αλλά και άλλοι οργανισμοί δείχνουν ότι αυτός ο κύκλος μπορεί να διαρκέσει σίγουρα τα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Με μία προϋπόθεση. Ποια? Ότι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η οικονομία είναι σταθερό. Γιατί άμα αυτό το πλαίσιο διαταραχθεί, τότε καταλαβαίνετε δεν μπορεί να ισχύσει τίποτα. Θα διαταραχθεί τίποτα, δηλαδή με μία αλλαγή κυβέρνησης. Όχι, όχι. Τι θα πρέπει η συνέχεια, πώς θα εκφραστεί. Μία πολιτική αστάθεια, όπως αυτές που ζήσαμε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Δεν πρέπει, διδαχτήκαμε πιστεύω από αυτά, δεν πρέπει να ξαναπάμε εκεί. Νομίζω είναι όριμο το πολιτικό σύστημα, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και τις απαιτήσεις των καιρών και πρέπει να πάμε μπροστά επομένως. Οι κάλπες τώρα, οι οποίες όλοι προεξοφλούν ότι θα είναι 2 τουλάχιστον. Παρόλο που είναι λάθος αυτό, να το πούμε θεσμικά, αλλά όλοι το πάμε ότι είναι 2 κάλπες. Καλώς κακώς έγινε αυτός ο διάλογος, το συζητήσουμε συνέχεια. Αυτό το διάστημα, αυτό μην είναι παραπάνω από 2, γιατί μετά αρχίζει και 2 δεν πρέπει να είναι. Με την πρώτη. Τι δημιουργείται, να πει ο Λιαργκόβας και θα πάμε και στο με την πρώτη. Δηλαδή, για την οικονομία συμφωνώ, για τη σταθερότητα. Για τη σταθερότητα, εγώ δεν μιλάω. Πρώτη κυβέρνηση, στην πρώτη κάλπη θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται δεύτερη. Ο κ. Μητσοτάκης μόνο χρειάζεται δεύτερη και τρίτη. Η οικονομία χρειάζεται σταθερότητα. Αυτό είναι το δεδομένο και νομίζω συμφωνούν όλοι. Λοιπόν, αυτή η επενδυτική βαθμίδα, η οποία είμαστε ένα τσακ πριν, μισό βήμα, μία ανάσα κτλ. Τι περιμένουν, απλά να τελειώσουν οι κάλπες για να την πάρουμε. Με την προϋπόθεση αυτή, τη βασική προϋπόθεση, η επενδυτική βαθμίδα θα έρθει. Τώρα. Όσον αφορά τα... Κύριε Λιαργκόβα, να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, σας κάνω μια ερώτηση γιατί είστε ο μόνος ειδικός στο πάνελ για να απαντήσει. Εάν όντως έχουμε μια προοδευτική όπως τη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τη βλέπω καθόλου προοδευτική, αλλά ας πούμε ότι αυτή είναι η προοδευτική κυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων που έχουν κάνει τα στελέχη του, δηλαδή κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας,
τον ΕΛΠΕ και της ΔΕΗ. Υπάρχει περίπτωση οι αγορές να μας αντιμετωπίσουν σαν κανονική χώρα, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, σίγουρα θα είναι μια ανατροπή. Δεν ξέρω αν αυτό πώς... Συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Λιαργκόβα, σας θυμίζω. Ναι, ενδεχομένως. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι κρατικές οι τράπεζες σε άλλες χώρες, κύριε Λιαργκόβα? Τις λεπτομέρειες εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Δεν είμαι σε θέση να πω ναι, θα είναι καταστροφικό αυτό ή θα είναι ευεργετικό. Να δούμε τις λεπτομέρειες και μετά... Πάντως οι αγορές δεν ανησυχούν ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής κυβερνήσεως. Εγώ αυτό το οποίο κράτησα από το χθεσινό debate και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιαργκόβα είναι η πρόταση Μητσοτάκη να καταθέσουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα λέω εγώ, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος το σχέδιο, λες. Τα προγράμματα και να τα κοστολογήσουν. Αλλά κατ' εμέ δεν είναι μόνο να τα κοστολογήσουν. Θα πρέπει να αξιολογήσουν αν αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στο διαρθρωτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Και στη βιωσιμότητα. Αν, όχι Ρέγε, μόνο, αν μειώνουν τις ανισότητες, αν αυξάνουν την αποσχόληση... Δημιουργούν προϊόν. Ναι, και αν επίσης τα κρατικά έσοδα, οι φόροι, κατά πόσο συμβάλλουν σε δημοσιονομικούς πολλαπλασιασμού. Ωραία, να προλάβει να απαντήσουμε τον Λιαργκόβα, Νίκο μου, για να πάρουμε και μια απάντηση από τους υποψηφίους. Και να τα αξιολογήσουμε. Κύριε Φελέκη, την πρόταση αυτή... Ελπίζω ότι συμφωνείτε. Ναι, ναι, βεβαίως. Την πρόταση αυτή για την αξιολόγηση του κόστους των πολιτικών κομμάτων πριν τις εκλογές, ναι, την είχαμε κάνει ως γραφείο προϋπολογισμού, την είχαμε καταθέσει στη Βουλή όταν ήμουν συντονιστής στο γραφείο προϋπολογισμού. Κύριε καθηγητά, ανοησίες. Με το που θα το κάνουμε αυτό και τα τέσσερα κόμματα θα πούν, τα πέντε όσα έχουν πρόγραμμα, θα πούν ότι αυτά που έχουν κάνει οι άνθρωποι είναι λάθος. Είναι ψεύτες, είναι αλμπάνιδες, δεν συμφωνούμε. Και η κυβέρνηση και η υπόλοιπη. Αυτό θα γίνει. Λέει ανοησίες ο Πρωθυπουργός. Σε παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Ανοησίες ο Πρωθυπουργός. Θα με καλέσει τώρα Νίκο Φελέκη για το τι λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτά που είναι ανοησία, ναι, προφανώς. Σαν τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών θα γίνει. Στην Ολλανδία γίνεται αυτό. Εξωτερικό ισχύει. Και σε άλλες χώρες. Και θεσμικά θα έπρεπε στις δημοσιονομικές πολιτικές να ισχύει. Λοιπόν, έχω ελάχιστα χρόνο, κύριε Λιαργκόβα. Μία απάντηση. Δεν περίμενα από το σταμάτη να βγάλει ανόητο τον Πρωθυπουργό. Δεν περίμενα. Είσαι προβοκάτορα σε υψηλού επίπεδου. Καταγράφηκε. Σε κάθε περίπτωση. Πολύ ουσιαστικό. Γιατί κύριε Λιαργκόβα, σα παρακαλώ. Διαφωνείτε, Νίκο, ότι την επόμενη φορά. Αναγκαστώ να χαμηλώσω μικρόφωνα. Παρακαλώ, ελάτε, κύριε Λιαργκόβα. Θα βρίσκω το Γενικό Λογιστήριο. Ναι, ναι, ναι. Είναι και απλά για το θέμα. Το ζητούμενο. Παρακαλώ, κύριε Λιαργκόβα. Το ζητούμενο είναι να έχουμε ισχυρού θεσμού και αν είναι ισχυροί θεσμοί και αξιόπιστοι θεσμοί, μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα συζητάμε. Μάλιστα, λοιπόν, ο κύριος Κότσιρας, παρακαλώ. Είναι 13-0, οι άλλοι λένε δεν το πιστεύουμε. Μία γραμμή, κύριε Λιαργκόβα, στα μάτια μου, συγγνώμη. Στο debate ακούσαμε από τα κόμματα τη μία πλευρά, δηλαδή την πλευρά της ζήτησης, ας πούμε για αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων. Δεν ακούσαμε όμως την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή της παραγωγής. Πώς θα, γιατί όλα αυτά καλά είναι και πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να συζητάμε και για το μοντέλο ανάπτυξης, αυτό που είπε και ο κύριος Φελέκης προηγουμένως, πώς βλέπουμε τη χώρα να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, γιατί θα έρθουν τα παιδιά μας και δεν θα πάνε στο εξωτερικό. Για να γίνουν συνδικαλιστές στις κρατικές εταιρείες. Αυτό Ωραία. Θα κάνουν. Λοιπόν, για να απαντήσει ο κύριος Κότσιρας, ελάτε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι για να μπορέσει η οικονομία να πάει ακόμα καλύτερα, χρειάζονται δύο πράγματα. Mm-hmm. Αξιοπιστία και σταθερότητα. Την αξιοπιστία. Η δική μας κυβέρνηση την έχει αποδείξει. Απονομής της δικαιοσύνης. Πολλά άλλα. Έχω τρία λεπτά ακριβώς. Να τα χαρίσουμε στους υποψηφίους. Ελάτε. Πράγματι, έχει πρόβλημα. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και πρέπει να επιταχυνθεί. Ξέρετε, έχει ιδιαιτερότητες και θέλει εμπέδωση από τη νομική καθημερινότητα. Συμφωνούμε, κύριε Φελέκη. Θέλει αξιοπιστία λοιπόν και σταθερότητα. Την αξιοπιστία η δική μας κυβέρνηση την απέδειξε. Υπό ποια έννοια? Το 2019 είπαμε στον ελληνικό λαό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ότι θα μειώσουμε τους φόρους, μειώθηκαν. Ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκε. Και ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις όταν υπάρξει δυνατότητα. Έγινε. Παράλληλα, στηρίξαμε τους αδύναμους και τους ευάλωτους όταν χρειάστηκε. Με μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν έριξε έξω τα κρατικά ταμεία και παράλληλα στήριξε τους αδύναμους συμπολίτες μας την ώρα που χρειαζόταν. Τώρα τι λέμε? Φέρνουμε ένα πλάνο, μια προγραμματική θέση για την οικονομία, η οποία είναι μετρημένη, συνεκτική και κοστολογημένη. Σε συνέχεια των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει, η οποία είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά δεδομένα που πρέπει να τηρεί κάθε κράτος μέλος. Και λέμε,
θα βελτιώσουμε το θέμα των μισθών στην Ελλάδα, που είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Ναι. Το οποίο θα είναι προϊόν όμως μιας αναπτυξιακής λογικής που θα έχει η ελληνική οικονομία, με εταιρείες που θα βλέπουν τη χώρα μας ως ένα αξιόπιστο περιβάλλον να επενδύσουν και να μπορούν να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό έρχεται σε μια παταγώδη αντίθεση με την αφέμαξη της μεσαίας τάξης που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, με την συνειδητή φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών που έχουν ομολογήσει τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εκείνη την περίοδο διαχειρίστηκαν τις οικονομικές τύχες της χώρας. Και με την. Και ολοκληρώνω, και το θέμα της σταθερότητας είναι σε πλήρη προφανώς αντίφαση η δική μας και σε αντίθεση με τη δική μας σταθερή θέση περί αυτοδύναμων κυβερνήσεων που μπορούν να προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις της χώρας. Πρέπει να προλάβουν να τοποθετηθούν και οι εταιρείες. Με τα πειράματα που ο κύριος Τσίπρας προτείνει, με την πρώτη μέρα να λέει θα συνεργαστεί το δεύτερο με το τρίτο με το τέταρτο, την επόμενη μέρα το πρώτο με το τρίτο. Όπως είπατε πριν. Γιατί μεθεπόμενη το πρώτο με το τρίτο. Σύντομη απάντηση από τον κύριο Φάμελο για να κάνουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Σπυρόπουλο. Συγγνώμη, σας διακόπτω έτσι. Ακόμα θα πρέπει να προλάβουμε όλοι για να κλείσουμε. Ελάτε. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται αξιοπιστία και σοβαρότητα και σταθερότητα στην πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης, για να εξασφαλίσει την καρέκλα του, θέλει να πάει σε δεύτερες, τρίτες και δεν ξέρω πόσες εκλογές. Λέει ότι στην επόμενη περίοδο θα εξασφαλίσει καλύτερους μισθούς, αλλά αυτή την τετραετία καλό είναι να δούμε τι πρόλαβε να κάνει. Για να είμαστε λοιπόν σοβαροί και αξιόπιστοι. Πρόλαβε να κόψει περίπου 7,5 δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους. Τους κορόιδεψε για την 13η σύνταξη, τους κορόιδεψε για τα αναδρομικά και τους τα έκοψε. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Καλά, είχατε κόψει λόγια. Πριν ένα το δεύτερο, σκασμό, ναι. Το οποίο πρόλαβε να κάνει, είναι να μην δώσει νέες καλές δουλειές για τους νέους, οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά να προλάβουν τα δύο δηληστήρια να έχουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2022. Δεν μειώθηκε η ανεργία. Άρα λοιπόν κύριε Κότσιρα, τα λεφτά. Μισό λεπτό, κύριε Κότσιρα. Πρέπει να κλείσω τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Τα λεφτά, κύριε Κότσιρα, είναι στα ταμεία των δηληστηριών, των εταιριών ρεύματο, των τραπεζών. Μειώθηκε η ανεργία ή δεν μειώθηκε, κύριε Φάμελο. Άρα, κύριε Κότσιρα. Μειώθηκε ή δεν μειώθηκε. Υπάρχουν και καταγγελίες, ξέρετε, για μαγείρεμα των αριθμών των ανεργών. Υπάρχουν και μαγείρεματα. Πάμε σε μαγείρεματα αριθμών. Δικαιοσύνη δεν την πιστεύω. Κύριε Σπυρόπουλο, θα ήθελα την κυρία Λιαργκόβα τη γνώμη και για το εξής. Και εμείς θα τη θέλαμε. Ο SSM, ο εποπτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακοίνωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι στην τρίτη θέση κερδοφορίας, με διπλάσιο συντελεστή κέρδος από το μέσο όρο της Ευρώπης. Είναι δυνατόν να έχουμε ανάπτυξη και σταθερότητα όταν οι ελληνικές τράπεζες κερδοσκοπούν εις βάρος των καταναλωτών, ανεβάζουν τα επιτόκια στο Θεό? Κύριε Φάμελε, μία γραμμή, κύριε Σπυρόπουλε, ελάτε. Τα κόκκινα δάνεια γίνονται πίσω από αυτό. Σταθερότητα λοιπόν, κύριε Λαργκόβα, δεν είναι η αύξηση. Πρέπει να κλείσω λοιπόν πολύ, κύριε. Κύριε Σπυρόπουλε. Η ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη, οι τράπεζες ήταν κλειστές. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, τα ακούσαμε, τα καταγράψαμε. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δεν συζητείται στο δημόσιο διάλογο της ελληνικής οικονομίας, ναι, είναι το ισοζύγιο μεταξύ εισαγωγών-εξαγωγών. Για πρώτη φορά ξανά μετά το 2009-2010 και την κατάρρευση ελληνικής οικονομίας, μάλιστα, οι εισαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές. Αυτό, λόγω του ενεργειακού κόκκινου. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Ολοκληρώστε, πρέπει να κλείσετε. Παρακαλώ, έχω πρόβλημα. Της ελληνικής οικονομίας οδηγεί σε αφελληνισμό με τον τρόπο που γίνονται οι επενδύσεις στη χώρα μας και πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί άμεσα. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Το δεύτερο σκέλος που είναι η ενίσχυση, και αυτό πρέπει να μιλήσουμε, του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών με μέτρα μόνιμου. Πρέπει να κλείσω λοιπόν πολύ. Κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να ευχαριστήσω όλους θερμά. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Και τον κύριο Λιαργκόβα, βέβαια, ο οποίος ήταν εδώ. Ο κύριος Φάμελος είναι υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κότσιρας στη Δυτική Αττική. Ο κύριος Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του Πασόκ, δεν είναι υποψήφιος να κάνει έργο. Και εγώ πρέπει να κλείσω μανιωδώς. Υπέροχα. Κύριε Λιαργκόβα, θα σα ξαναδούμε σύντομα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να κλείσουμε. Καλή συνέχεια εδώ. Ακολουθείτε το Evening Report. Γεια σας.